Καλό σας απόγευμα. Παρασκευή σήμερα και χρυσές συνταγές είναι στην παρέα σας για να δούμε τι υπέροχο θα φτιάξουμε σήμερα και θα μυρίσει η κουζίνα μας. Καλώς όρισες, Μύρια Νικολάου. Ευχαριστώ. Πώς είσαι? Βρήκα. Μια χαρά εσείς. Είπαμε να φέρουμε και μια ζαχαροτέχνη εδώ στην εκπομπή, διότι τούτη όλη η διαδικασία, τούτα όλα τα στολίσματα που κάνετε, δηλαδή. Πόσες ώρες τρώτε για να τα φτιάξετε? Είναι η αλήθεια, μπορεί να φάμε πολύ περισσότερες στο στόλισμα από ό,τι στην κατασκευή του γλυκού ή του μπισκότου ή του cupcakes που θα θέλεις πολύ λεπτομέρεια, πολύ υπομονή, πολύ φαντασία. Πάρα πολύ υπομονή, πολύ φαντασία και πολύ πρέπει να σ' αρέσει πάρα πολύ για να το κάνεις, γιατί είναι πολύ δύσκολο και πολύ χρονοβόρη η διαδικασία το στόλισμα. Οπότε, αν σου αρέσει λίγο, σε κάποια φάση θα βαρεθείς. Ενώ πρέπει να σ' αρέσει πάρα πολύ. Να μου τα πεις την πορεία, πώς ξεκίνησες εσύ, αλλά ναι, διότι πρέπει να μάθω. Λοιπόν, σήμερα θα μας φτιάξεις cupcakes και μπισκότα βουτύρου. Ναι. Και σκεφτήκαμε να φτιάξουμε γλυκά, γιατί έχουμε πάρα πολλές γιορτές. Ναι, ο Νιόβρης είναι ο μήνας των γιορτών. Ο Νιόβρης, ο Δεκέμβρης. Και τι καλύτερο να φτιάχνουμε και μόνοι μας στο σπίτι μας. Και να προσφέρουν τα παιδάκια μας στις γιορτές και εμείς τους καλεσμένους μας. Σωστά. Ναι, έτσι και αλλιώς αυτά που θα δείξουμε μπορεί να τα κάνουν και αργότερα με λίγο πιο χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά από πάνω, και να είναι στολισμένα για το τραπέζι, είναι το χριστουγεννιάτικο. Οπότε εμείς θα αναδείξουμε την ιδέα. Ναι, σωστό. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα cupcakes. Ναι. Ωραία, πάμε να δούμε τη συνταγή. Και θα χρειαστούμε 350 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 350 γραμμάρια ζάχαρη, 2 κουταλάκια baking powder, 1 κουταλάκι αλάτι, 240 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, 4 αυγά, 240 γραμμάρια γάλα και λίγη βανίλια. Okay. Κοίτα, βλέπω ότι είναι εσείς μίξερ. Διάλεξα συνταγές οι οποίες να μην χρησιμοποιήσουμε μίξερ, γιατί πάντα στις εκπομπές ενοχλεί λίγο το μίξερ. Κάνει πολύ θόρυβο. Γι' αυτό έβαλα και τα γάντια μου για να είμαι έτοιμη να ζυμώσω τα υλικά χωρίς να χρησιμοποιήσουμε το μίξερ. Κοίταξε, κάποιος θα πει ότι μπορεί να μην έχει κάποιος στο σπίτι του μίξερ. Και έτσι να, προσπαθούμε και σαν επιλογή, να δείξουμε. Και σαν επιλογή, αλλά έτσι κι αλλιώς αν έχουν και μίξερ του χεριού, πάλι ακόμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ναι. Λοιπόν, άρα η διαδικασία μας πώς ξεκινάμε το βούτυρο λοιπόν, πρώτα. Ξεκινούμε με το βούτυρο. Θερμοκρασία δωματίου. Ναι, σωστά. Οπότε λίγο μαλακός έτσι κι αλλιώς ο βούτυρός μας. Βάζουμε τη ζάχαρη. Και προσπαθούμε λίγο να το αναμίξουμε πρώτα τα υλικά τούτα και να βάλουμε και το αυγό μέσα. Α, θέλεις να κάνεις έτσι μια ζύμη που να μπορεί να δεχτεί το αλεύρι, το αλεύρι μετά, ναι. Γι' αυτό και θέλεις ο βούτυρος να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Ναι, για να λιώνει μαλακός. Εύκολα, ναι. Δεν θα το γιώσουμε στο μάτι. Όχι, δεν το θέλουμε. Εν τω μεταξύ, είναι συγκεκριμένο μείγμα. Είναι πολύ καλό να μένει και μία ώρα στο ψυγείο και μετά να ανοίγεται με τον πλάστη. Απλώνει και πιο σωστά, τραβούν τα υλικά πιο καλά. Α, μάλιστα. Απλά εμείς για λόγους χρόνου. Θέλεις να σε βοηθήσω, να σας πάσουμε. Ναι. Εν βλέπεις ότι βοηθώ τις κόρουες εσύ. Ναι, βέβαια, το είδα. Μα γι' αυτό μου ήρθα, λέω να έχω και βοηθώ. Εντάξει, ξέρω ότι πρέπει να το σπάζουμε το αυγό ένα-ένα. Ναι, για να αναμειγνύεται διότι και με το υλικό μέσα. Εν τω μεταξύ, τα cupcakes που κάνουμε τώρα είναι με γεύση βανίλιας. Έλα, πάρε μας το επόμενο σου αυγό. Ουόπς. Το τσόφλι να μην πέσει. Ένα μικρούλι, αλλά το βγάλαμε. Κοιτάξτε, Τζο, έτσι ώστε να φάμε το cupcakes το συγκεκριμένο. Εν το τσόφλι της Αγγέλας. Ναι. Εγώ φταίω. Έλεγες ότι τα cupcakes τα συγκεκριμένα είναι με γεύση βανίλιας. Έχουμε βάλει βανίλια και στη συνταγή μας λέμε το. Είναι μέσα στο αλεύρι μου. Εμένα τα έχω βάλει όλα μαζί. Πόσα θέλουμε, τέσσερα. Τέσσερα, ναι. Ναι, άρα μπορούμε να προσθέσουμε ό,τι... Αν θέλουμε να τα κάνουμε σοκολάτας, θα βάλουμε κακάο. Σε τούντη συνταγή να φέρουμε 50 γραμμάρια αλεύρι και βάλουμε κακάο, οπότε αμέσως γίνονται σοκολάτας. Αφαιρούμε αλεύρι. Το αλεύρι. Α, ναι. Το βάλουμε, οκ. Okay. Ωραία. Αν μπορείς να μου προσθέσεις λίγο το αλεύρι. Βεβαίως. Λοιπόν, στο αλεύρι σου έβαλες τον baking powder, έβαλες το αλάτι. Το αλάτι είναι τη βανίλια και το λίγο αλάτι. Κοσκινίζεις, α? Κοσκινίσα το, ναι, κοσκινίζουμε. Μπράβο, ευτυχώς που με ρώτησες. Ναι, κοσκινίζουμε το, κοσκινίσα το για να είναι έτοιμα. Για λίγο
εξοικονομήσει χρόνο, γιατί θέλω να δείξουμε λίγο παραπάνω διακόσμηση. Άσχημη διακόσμηση. Αλλά είπαμε πρέπει να έχεις χρόνο. Κάνετε μαθήματα για ζαχαροτεχνική? Εν κάτι που το σκέφτομαι, για να είμαι ειλικρινής. Ζητά το κόσμος, θέλει ο κόσμος να είναι, να μάθει. Να μάθει. Απλά λόγω εργαστηρίου εγώ, είναι λίγο πιο δύσκολο. Λοιπόν, έλα, τέλειο συμβαλεύω. Λοιπόν. Το άλλο, στα έτοιμα τα cupcakes που έχω φέρει μαζί μου για να τα στολίσουμε για θέμα εξοικονόμησης χρόνου, έχω βάλει και chocolate chips μέσα. Μάλιστα. Τώρα δεν υπάρχει δοσολογία, βλέπεις και από το μείγμα πόσο σου αρέσει να είναι και το κάνεις. Για να το κάνουμε λίγο πιο, να γύρουμε και λίγο γάλα, Αγγέλα μου. Να ξεπέριμενα λεπτάκι να βγάλω τον τα γανία τώρα, αν χρειάζονται. Άρα το θέλουμε έτσι το μείγμα. Πιο μαλακό. Ακόμα πιο μαλακό. Ναι. Να βάλουμε και το... θα το βάλεις πιο μαλακό. Αν θέλεις να βάλεις chocolate chips μέσα βάζεις. Ναι, τώρα βάλεις μου και λίγο γάλα. Μπορεί να μην το χρειαστούμε όλο, να υπολογίσουμε λίγο. Σιγά σιγά, μην κάνω κανένα λάθος και να μου θυμώσετε. Θυμώνω, γιατί στο μαγαζί είναι εγώ η διαδικασία τούτη. Παίζω λίγο μπελόν, γιατί εμένα να αρέσει και ήμουν ανέτοιμα και να τα στολίζω. Οπότε, αν κάνω ο καθένας έχει τη δουλειά. Ναι, καλά, εντάξει. Έλα, πάρε με ακόμα λίγο γάλα. Άρα το γάλα, η δοσολογία του βάζουμε να το χρειαστεί όλο ή βλέπουμε το? Βλέπουμε το, αλλά είναι έτσι, είναι υγρό το υλικό που γίνεται για να γίνει το cupcake. Ναι. Οπότε δεν το θέλουμε όπως αργότερα να κάνουμε τον μπισκότο. Εκείνον πρέπει να στέκεται. Ναι, μεταξύ πριν εκείνον που είπα ότι να μπει μια ώρα στο ψυγείο, για τον μπισκότο και να ανοίγεται πιο καλά. Ενώ το θέλουμε το έτσι πιο... Πιο υγρό. Πιο υγρό, μπορεί να το βάλεις και μέσα σε... να το μεταφέρεις με το κουτάλι μέσα στα... Στις φορμές. Και το άλλο, έτσι πολλοίς κόσμος που κάνει στο σπίτι και βλέπω και εγώ στο διαδίκτυο, χρησιμοποιώ πολλά το σκουπ του παγωτού. Ναι. Μια εύκολη δοσολογία να ξέρεις ακριβώς πόσο είναι. Και έχω φέρει και εγώ τα λίγο πιο μικρά cupcakes μου, οπότε τσίνον το σκουπ είναι υπέρα αρκετό. Η Γαλατία μας πάντως έχει τις μεζούρες της, έχει το σκουπ της και φτιάχνει τα. Βέβαια. Εντάξει, εγώ με λίγο έτσι πιο... Εσύ στολίζεις. Στολίζω καλά. Να βάλω, εντάξει. Ναι. Στολίζω εγώ. Άρα, σε τούτο το μείγμα που έκαμες, μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε μέσα σε γεύση. Εντάξει, είναι ή σοκολάτας ή βανίλιας. Απλά αν θα κάνω... θέλω φράουλα. Ναι, απλά αν θέλεις φράουλα να μπει στη μέση, αλλά σίγουρα να μείνει μέσα σαν... Μπορείς να βάλεις μαρμελάδα φράουλας και να μείνεις στη μέση. Σίγουρα πρέπει να το κάνεις λίγο πιο σφιχτό το μείγμα σου, γιατί είναι να πιάσει υγρά και που την φράουλα. Οπότε αυτό είναι το διαφορετικό με το τι είναι να κάνουμε. Έλα, βάζω το υπόλοιπο έτσι όλο μαζί. Οπότε βλέπεις, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε το μίξερ, έγινε... Ένα ωραίο μείγμα. Έναν ωραίο μείγμα. Τις φορμές να τις φέρω εδώ με μπροστά. Ναι. Και έναν το κουτάλι για να τα βάλουμε μέσα. Φαντάζομαι ότι τούτο που θέλεις, έτσι. Να το βάλουμε τούτο στο δίσκο εδώ και μετά να πιάσουμε έναν άλλο λονταψί για να βάλουμε τα μπισκότσα, νομίζω, είναι πιο εύκολο. Εντάξει. Απλά να πούμε για τον φούρνο ότι προθερμαίνουμε τον μεταξύ 160 και 180 βαθμούς. Ο λόγος που λέω 160 με 180, στο μαγαζί εγώ γύρω στους 160, αλλά επειδή είναι πολύ πιο δυνατός σαν φούρνος. Είναι επαγγελματικό. Ναι. Ενώ στην περίπτωση του σπιτιού... Εξαρτάται από τον καθένα... Ναι, πολλές φορές, πόσο δυνατός, πόσο... Πρέπει να το μάθεις το φούρνο σου στο σπίτι και να ξέρεις να υπολογίσεις εσύ. Δηλαδή, αν μια συνταγή θεωρήσεις ότι ο φούρνος σου είναι λίγο αδύνατος, ίσως να βάλεις 20-30 βαθμούς παραπάνω από το υπόλοιπο. Εντάξει, βλέπεις το, ναι. Ρίχνεις το ματιά και να δεις.
Πότε να είναι έτοιμο. Ναι, απλά για να μεν, ούτε να γίνει σαν μπισκότσον, ούτε να μείνει ομό μέσα στη μέση. Ναι, οπότε σωστό. Μεταξύ 160 και 180 θεωρώ ότι το 90% των φούρνων του σπιτιού, 180 μια χαρά. Άρα, έκαμε στο μείγμα. Το λοιπόν, ετοιμάσαμε το μείγμα. Πιάσουμε ένα κουτάλι και να γεμίσουμε τις φορμούλες μας. Οι φορμούλες περίπου... Πες μου μέχρι πόσο... Ναι, είναι περίπου το μισό. Λίγο παραπάνω από το μισό. Γιατί αν το γεμίσουμε παραπάνω... Να σου πω εγώ όταν μου γίνεται. Έπαθες τι. Έπαθα την. Έβαλα πιο πολύ μπουτζινό που πρέπει. Είπες να μένεις σε τσιγκούνα και βαριέμισες το. Εκοντέψαν το ένα με το άλλο. Ναι. Εφουσκώσαν, γίνηκαν, εντάξει, ήταν αρκετά... Κοίταξε, μέχρι προχτές, με νομίζεις ότι και εμείς που είμαστε πιο επαγγελματίες, μπορεί να την πάθεις με έναν καινούριο υλικό, έναν καινούριο μείγμα. Σωστό, ναι. Έκαναμε κάτι μπισκότσα που συνήθως ζυγίζουμε το κάθε μπισκότσο όταν το κάνουμε. Τι εννοείς το κάθε μπισκότσο τούτο, ας πούμε, ζυγίζεις το. Εκείνο είναι το ζυγίζουμε γιατί κόφηκεται με το καλούπι. Τώρα μετά που να κάνουμε ένα μπισκότσο ναι. Να το δεις. Αλλά στην περίπτωση του... όταν είναι American cookies, και είναι τα soft cookies, τα μαλακά, εκείνα επειδή είναι με καλούπι, και είναι στο χέρι, για να βγουν ομοιόμορφα, γιατί εμείς να τα πουλήσουμε και πρέπει να είναι όμορφα, είναι όπως το σπίτι που πειράζει ένα γελίο. Σωστό, ναι. Τι κάνετε. Ζυγίζουμε τα. Α, μάλιστα. Οπότε επειδή ζυγίζαμε τα άλλα μας τα μπισκότσα, τα μεγάλα στους 100 γραμμάρια, έκαναμε το συγκεκριμένο. Και έγινε ένα μπισκότσο λίγο τεράστιο. Οπότε... Εντάξει, στη γεύση ήταν ωραίο. Εντάξει, ναι, ενώ ότι και εμείς παθαίνουμε κάποιες γκάφες την πρώτη φορά που κάνουμε. Όχι εμείς, ας πούμε, που τα κάνουμε κάθε... Μέσα στο πρόγραμμα. Ναι. Λοιπόν, προθερμαίνουμε το φούρνο μας, γεμίζουμε τις φορμούλες μας λίγο πιο πάνω από τη μέση. Mm-hmm. Και ψήνουμε για 20 με 25 λεπτά, που πάλι τούτο είναι να το δούμε εμείς πώς... Και μετά τα cupcakes να τα στολίσουμε. Βέβαια. Και τα βισκότητα να τα στολίσουμε. Βέβαια, γι' αυτό που είμαι έκαναμε. Αχ, αφού είπαμε ότι εγώ είμαι λίγο του καλλιτεχνικού κομματιού στο μαγαζί. Λοιπόν, πάντως είναι δύσκολα τα υλικά, ούτε η διαδικασία του να φτιάξεις τα cupcakes. Όχι, απλά είναι... Και φαντάζομαι ότι μετά δημιουργείς από πάνω... Ό,τι θέλεις, ναι. Βάζεις ζαχαρόπαστα, πώς μπορούμε να τα διακοσμήσουμε. Έφερα και ζαχαρόπαστα και σκέφτηκα, ενώ δεν είχα δώσει που την αρχή τη συνταγή για τη βουτυρόκρεμα. Αν μπορούμε να φτιάξουμε... Είπαμε, ναι, γι' αυτό βάλαμε και το μίξερ εκεί, αν θέλετε να κάνουμε και μια, αν έχουμε χρόνο και μπορούμε, να κάνουμε και μια βουτυρόκρεμα για να... Ωραία, γεμίσαμε τις φόρμουλες μας. Ωραία, έλα. Να το βάλουμε στο φούρνο. Έτσι. Μάλιστα, okay. Να βάλω το timer μου. Βάλε στα 20 λεπτά. Να βάλω στα 20 λεπτά. Να τα δούμε και αποφασίζουμε γιατί πρέπει να δω και εγώ λίγο το φούρνο. Οκ, okay. Λοιπόν, θέλεις να πάμε στην επόμενη μας συνταγή. Να κάνουμε τα μπισκότα μας και μετά... Μετά να φύγω. Και μετά να φύγω. Μετά να φύγω. Εγώ στην Νικολέτα την Τορζή. Ναι. Λοιπόν, θα δούμε τα υλικά που θέλουμε για τα μπισκότα βουτύρου μας. Και χρειαζόμαστε 500 γραμμάρια βούτυρο, θέλουμε 1000 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 250 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, ένα κουταλάκι baking powder, λίγη βανίλια, λίγο αλάτι και θέλουμε και 2 αυγά. Ο λόγος που γράφω λίγη βανίλια, στη λίγη βανίλια υπολογίστε ότι περίπου ένα κουταλάκι από αυτές του σούπερ μάρκετ, γιατί εμάς επειδή είναι λίγο πιο δυνατή. Α, είναι πιο λίγη η δόση που βάζετε. Ναι, ναι, οπότε δεν ήξερα ακριβώς την... Τη δοσολογία, αλλά υπολογίζω ότι γύρω, ανάλογα και το πόσο έντονα θέλει να... Συνήθως βάζουμε ένα φακελάκι, εμείς. Ναι, μπράβο, συνήθως, ναι. Μα νομίζω ότι ένα φακελάκι είναι ένα κουταλάκι, λογικά. Ένα λίγο παραπάνω. Μπορεί. Δηλαδή, αν σε δουν τη συνταγή, εγώ που τη δική μας έβαζα ένα κουταλάκι. Θα ήταν πολλά πάρα έντονα. Πάρα πολλά έντονα. Οπότε, αναλόγως με τον καθένα πώς θέλει να προσαρμόσει. Ναι, θεωρώ. Τα cupcakes του και τα μπισκοτάκια του. Λοιπόν, πες μου πώς ξεκινάμε, Μύρια μου. Λοιπόν, πάλι χωρίς μίξερ. Βάζουμε το βούτυρό μας. Στο μπολ. Και βάζουμε τη ζάχαρη άχνη που χρησιμοποιούμε για τα μπισκότια για να πλάθεται πιο καλά
η συνταγή μας. Και πάλι με τον ίδιο τρόπο να προσπαθούμε να αναμίξουμε λίγο πριν βάλουμε το αυγό, το αλεύρι μας με το βούτυρο. Εδώ να κάνουμε έτσι ένα, σίγουρα εννοείται, πολλά πιο στιβαρό μείγμα. Και τούτο που μου έλεγες πριν ότι θα ήταν καλύτερα, ναι, για να ανοίγει, να το αφήσουμε μια ώρα στο ψυγείο. Μια ώρα στο ψυγείο ή κάποια, ας πούμε, που θέλει να το ετοιμάσει σπίτι, μπορεί να το ετοιμάσει το βράδυ και το έχει στο ψυγείο. Και απλά αυτό που θα χρειαστεί είναι να το βγάλει λίγο εκτός ψυγείου για να μαλακώσει το μείγμα την επόμενη μέρα για να μπορεί να το ανοίξει. Μάλιστα. Εδώ έκαναμε, γιώσαμε τη σοκολάτα την άσπρη. Ναι, σε Μπεν Μαρία, γιατί να κάνουμε, pops, τα οποία είναι ένα μείγμα, εγώ κάνω το λίγο σαν τρουφάκι, και μόνο κέικ μέσα. Α, τούτα που μας αρέσουν. Ναι. Δηλαδή, ό,τι έχουμε σε γλυκό, ό,τι έχουμε, αν μείνουν, ας πούμε, τα cupcakes. Μπράβο. Μπορούμε να τα φτιάξουμε. Έτσι κι αλλιώς η βάση των cake pops είναι το κέικ του Muffy. Μάλιστα. Οπότε, μπορεί, ας πούμε, να μας δίνουν και μπισκοτσάκια. Θα τα γιώσουμε. Θα τα βάλουμε σε ένα μπλέντερ, να τα λιώσουμε μαζί με το κέικ μας. Αν θέλουμε, μπορούμε να βάλουμε ξηρούς καρπούς. Αν θέλουμε, μπορούμε να βάλουμε chocolate chips, κομμένα κομματάκια σοκολάτας, όπως θα μπορούσαμε να βάλουμε και στο cupcake. Μπορείς να βάλεις νουτέλα μέσα, μαρμελάδα. Ναι. Τέτοιο. Μπορούμε να βάλουμε και κάποια είδη μπισκότων που μας αρέσουν. Ναι. 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 Μπορεί να έχουν γεύση κανέλλας. Χρήσο, είναι ειδική για τις κανέλλες. Και εμένα να αρέσει και η κανέλα. Να μου σπάσεις, σε παρακαλώ, τα δύο αυγά. Να το σκεφτώ. Να το σκεφτώ. Να το σκεφτώ, να δω. Αυτά τα καταφέρω. Είναι πεσής. Είναι δικό μου. Όχι, εντάξει, είναι το αυγού, είναι τσόφλι. Το αυγού. Ναι, τσόφλι, εντάξει. Είμαστε οκ. Μάλιστα. Μάλιστα, έτοιμο. Είδες. Άρα, θα κάνεις το μείγμα. Και λέγονται μπισκότα βούτυρο, γιατί η βάση τους... Η βάση τους έχει αρκετό βούτυρο. Εντάξει, ναι, κάποιος που κάνει διατροφή να φάει λίγο. Κοίταξε, νομίζω σήμερα μαζί με την Νικολέτα Μουρζή, την κλινική διαιτολόγο μας, επειδή είναι ο μήνας για το διαβήτη, είπαμε να μιλήσουμε για τον το θέμα. Αλλά ξέρω ότι πρέπει να προσέχουν, πρέπει να μετρούν τις τροφές τους οι διαβητικοί, πρέπει να είναι πολλά προσεκτικοί με τη ζάχαρη, με τους υδατάνθρακες, να μας τα βίζει μετά η Νικολέτα. Άρα, ξέρεις, καμιά φορά... Όλοι μπαίνουμε στον πειρασμό, αλλά τα συγκεκριμένα μπορούμε να τα κάνουμε και με το στέβια για να γίνουν... Να σου πω κάτι. Για να μπορούν να τα καταναλώσουν, ναι, και οι διαβητικοί. Έτσι κι αλλιώς κάνουμε και μπισκότα βρώμης, τα οποία μέσα η ζάχαρη είναι πάρα πολύ λίγη, ναι, για διαβητικούς. Απλά για μπισκοτσάκια με στέβια δεν έχουμε, κάνουμε ένα γλυκό εμείς. Με στέβια. Το οποίο, εντάξει, είναι πολύ ωραίο γλυκό και τα λοιπά, που μπορεί να το φάει οποιοδήποτε έχει πρόβλημα με το διαβήτη. Καλά, για τζούς που προσέχουν τη διατροφή τους, τι γλυκά έχετε? Να πω κάτι που το λέω πολύ συχνά. Βάζεις αλεύρι, να πούμε τώρα, έτσι. Ναι, προσθέτω αλεύρι, γιατί πρέπει να κάνουμε έτσι μια πολλά στιβαρή βάση για να μπορούμε να το ανοίξουμε και να το δουλέψουμε. Το λοιπόν... Θεωρώ ότι σε έναν παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο η κρέμα, η πατισερή μπορεί να είναι από τα πιο αγλικά και πιο διαιτητικά πράγματα που μπορεί να φάει κάποιος. Ναι. Γιατί είναι πάρα πολύ γάλα με μια πολλά μικρή ποσότητα σε σχέση με το όλον υλικό της ζάχαρης μέσα, που βάζεις μέσα, που αν φάεις π.χ. το κοκ και αφαιρέσεις η ζάχαρη από πάνω, θεωρώ ότι... Θελείς. Ναι, δυσκολεύτηκε λίγο το γάντι. Είδες άμα, ναι, κι αν το βγει στον αέρα. Άμα είναι νοικοκυρά το πλάσμα. Πού είναι η Χρύσο, τ' ακούει, κυρία Λέφου. Πού είναι η Χρύσο να μας ακούσει ότι εγώ κατάλαβα ότι είσαι νοικοκυρά. Ναι. Λοιπόν, οπότε η κρέμα η πατισερή είναι μια κρέμα η οποία έχει πάρα πολύ
γάλα. Γάλα και πολλά λίγη ζάχαρη. Οπότε αν φάει κάποιος μια τάρτα, αφαιρώντας που πάνω τον τζέλι που υπάρχει, αν φάει έναν κόκκι, αφαιρέσει που πάνω τη ζάχαρη, που την υπάρχει, έξτρα, ναι. Θεωρώ ότι θα γίνει ένα αρκετά διαιτητικό γλυκό. Ενώ μιλώ για να φάει καλά το λαχτοπούρεκο που έχει μέσα το σιρόπι, το έξτρα, τη ζάχαρη κτλ. Απλά σε εκείνη την περίπτωση σίγουρα μπορείς να φάεις. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια πολλά πολλά καλή συνταγή για λίγο νομίζω, πάνε μέτρον άριστο. Ναι, αποφεύγοντας λίγο τις φρέσκες κρέμες και τις πολλές σοκολάτες, θεωρώ τα υπόλοιπα γλυκά είναι τόσο τραγικά. Είναι οι ποσότητες και λίγο η φρέσκα κρέμα με τα πολλά λιπαρά. Ναι. Νικολέτα, μ' ακούεις μας? Μας ακούσει η Νικολέτα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Τώρα το μείγμα θα το φτιάξεις, θέλεις να το αφήσουμε λίγο να σταθεί? Θέλεις να μιλήσεις μαζί με την Νικολέτα? Ναι, ώσπου να το ετοιμάσω. Θα κάνεις κάτι άλλο? Όχι. Εντάξει. Απλά να το ανοίξω σωστά. Εντάξει. Να μιλήσετε εσείς για την σωστή μας διατροφή. Ναι, για τους διαβητικούς. Για τους διαβητικούς. Ναι. Και να είναι έτοιμο το μείγμα μας για να κάνουμε τα μπισκότσα. Εντάξει, ωραία. Πάω καλά. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια Μέρα Διαβήτη που ήταν στις 14 Νοεμβρίου, βρίσκεται εδώ στην παρέα μας η Νικολέτα η Ντορζή, η κλινική διαιτολόγος μας, η οποία θα μας μιλήσει για τον διαβήτη. Είναι ο μήνας όλος αφιερωμένος, έτσι? Άτομα με διαβήτη για σωστή ενημέρωση και των ίδιων και των οικογενειών τους, διότι θέλουν πάρα πολύ στήριξη ψυχοκοινωνική, ναι. Στην οικογένειά τους να είναι εκπαιδευμένοι για να μετρούν, για να τους φτιάχνουν φαγητά που είναι κατάλληλα έξω όταν πηγαίνουν, να ξέρουν τι να επιλέγουν. Άρα σωστά λένε ότι αν δεν έχεις το πρόβλημα σπίτι σου δεν μπορείς να το γνωρίσεις τόσο καλά. Σωστά, ναι. Έχεις να ενημερώνεσαι. Ναι, να ενημερώνεσαι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα βασικά, να πούμε στον κόσμο τι είναι διαβήτης και ποια είναι η συχνότητα που έχουμε στις μέρες μας. Τώρα λένε ότι μέχρι το 2030 ένα στα 10 άτομα θα έχει διαβήτη. Λόγω πολλών παραγόντων. Mm. Μπορεί να είναι κληρονομικότητα, η παχυσαρκία που συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό, η αύξηση της ηλικίας γιατί πλέον ζούμε περισσότερο. Ναι. Η έλλειψη άσκησης, κακές συνήθειες, όλα αυτά προκαλούν το διαβήτη. Μάλιστα. Και, υπάρχουν δύο τύποι διαβήτη. Α, ναι. Διαβήτης 1 και διαβήτης 2 και διαβήτης κοίησης. Που είναι αυτή η ανάλυση που μας δίνουν να κάνουμε η καμπύλη γλυκόζης όταν είμαστε στην 22η με 28η εβδομάδα. Θυμούμε σε ποια εβδομάδα, πάντως θυμούμε ότι έκαμε το 3 φορές. Α, διαβήτης είναι όταν υπάρχει είτε έλλειψη είτε μειωμένη παραγωγή της ορμόνης της σωλήνης. Οπότε αφήνει τη γλυκόζη να περιπλανείται στο αίμα και έτσι είναι τα επίπεδα ψηλά της γλυκόζης. Ο τύπου 1 είναι ο ισουλίνο εξαρτώμενος, δηλαδή το άτομο δεν μπορεί να επιβιώσει είτε με ενέσεις ισουλίνης ανάλογα με το τι τρώει, είτε με αντλία ισουλίνης. Πλέον είναι πιο καλή χρήση της αντλίας, που το άτομο την έχει συνεχώς πάνω του την αντλία, κάνει και μέτρηση ζαχάρου την ίδια ώρα και ξέρει ότι αν φάω ένα μπισκότο που έχει 20 γραμμάρια υδατάνθρακο θα πρέπει να το βάλω και ανάλογα θα μου βάλει το μηχανάκι την ισουλίνη και δεν πρέπει να το υπολογίσουμε με ενέση. Και είναι και πιο ανώδυνο. Ναι. Δηλαδή, οι βελονίτσες είναι σαν την τρίχα μέσα, οπότε ούτε καν το νιώθουν. Και αυτό για το τύπου 1. Τύπου 1. Μάλιστα. Και σε μερικές περιπτώσεις τύπου 2 μπορεί όταν είναι αρρύθμιστος να χρειαστεί να μπει και εκεί η αντλία ισουλίνης ή να μπαίνουν ενέσεις ισουλίνης. Μάλιστα. Η διαφορά του τύπου 1 με το τύπου 2. Συνήθως το τύπου 1 είναι σε νεαρές ηλικίες, σε μικρές ηλικίες. Yeah. Το τύπου 2 είναι σε πιο μεγάλες ηλικίες, αν και πλέον λόγω κακών συνήθειών το βλέπουμε και σε πιο νεαρές ηλικίες. Mm. Το τύπου 2 δεν χρειάζεται. Υπάρχει μειωμένη παραγωγή ινσουλίνης, οπότε δεν χρειάζεται να παίρνουν έξτρα ινσουλίνη από τις ενέσεις ή από την αντλία. Απλά έχει φαρμακευτική αγωγή και σωστή διατροφή. Και αυτό το πρόβλημα το έχεις φόρου ζωής. Ναι. Όταν έχει πρέπει διαβήτη, να μάθεις να ζεις μαζί και του. Ζεις με το διαβήτη. Ναι. Άρα πόσο σημαντικός, Νικολέτα μου, είναι ο ρόλος ενός κλινικού διαιτολόγου στη ζωή κάποιου διαβητικού? Είναι όλη η ομάδα υγείας, είναι εκτός από τον διαβητολόγο. Πρέπει όμως να εκπαιδεύει. Το πώς χειρίζεται το διαβήτη ένα άτομο είναι σωστή εκπαίδευση.
Όταν ο κλινικός διαιτολόγος το μάθει το άτομο με διαβήτη, πώς να τρώει τους υδατάνθρακες, πώς να τους μετρά, τότε είναι πολύ πιο εύκολη και η ζωή του. Mm-hmm. Και έχει και λιγότερες επιπλοκές πιο μετά, διότι οι διαβητικοί έχουν επιπλοκές στα μάτια, μπορεί να πάθουν και τύφλωση, ακροτηριασμό, καρδιοπάθειες, νεφροπάθειες, νευροπάθειες. Και όλα αυτά αν δεν προσέξουν τη διατροφή τους. Ναι, και όταν έχουν ψηλά επίπεδα γλυκόζης ανεξέλεγκτα στο αίμα, τότε μπορούν να πάθουν όλες αυτές οι επιπλοκές. Και ένα μεγάλο ποσοστό διαβητικών είναι και αδιάγνωστο. Δηλαδή μπορεί να έχεις διαβήτη όταν δεν σου γνωρίζεις. Ναι, και όταν δεν κάνεις συχνά αναλύσεις. Και όταν το καταλάβεις είναι όταν έχεις κάποια επιπλοκή και πάεις στο γιατρό να δεις γιατί. Υπάρχουν κάποιες τροφές τις οποίες τις αφαιρείτε εντελώς από το διατροφολόγιο κάποιου διαβητικού? Όχι, είναι η ισορροπία και η σωστή διατροφή. Είναι βάση της μεσογειακής διατροφής. Mm-hmm. Δεν μπορούν, ας πούμε, μπορεί να τους πεις, δεν πρέπει να κατανοήσεις συχνά ζάχαρη, αλλά μικρή ποσότητα, όταν την υπολογίσεις μέσα στους υδατάνθρακες που πρέπει να κατανοούν κάθε μέρα, μπορούν να την έχουν. Και στο διαβητική ίση, περίπου 1 στις 25 γυναίκες έχει διαβητική ίση, είναι ορμονικό. Και εδώ τι γίνεται, τι πρέπει να προσέξουν? Πάλι πρέπει να κάνουν μια σωστή διατροφή βασισμένη στους υδατάνθρακες ποσότητες. Μέχρι να γεννήσουν. Μέχρι να γεννήσουν. Ένα μικρό ποσοστό μπορεί να τους μείνει και ένα περίπου 10% και ένα 50% αυτές οι γυναίκες σε μεγαλύτερη ηλικία μπορούν να πάθουν διαβήτη τύπου 2. Μάλιστα. Άρα, το παιδί είναι καλά, για να μην τους αγχώνω. Ναι, ναι. Οπότε πρέπει να προσέχουν σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν δεν μπορούν να το κάνουν μέσω της διατροφής, πρέπει να μπουν σε ισουλίνη. Και αυτό τι μέχρι σημαίνει? Να γεννήσουν. Ότι πρέπει να βάζουν ενέσεις ισουλίνης μέχρι να γεννήσουν, που πάλι πρέπει να υπολογίζουν όμως τις μερίδες υδατάνθρακων που παίρνουν. Θέλω να μου εξηγήσεις λίγο αυτό που πρέπει να υπολογίζει τους υδατάνθρακες. Γιατί ειδικά τους υδατάνθρακες? Είναι υδατάνθρακες που υδατάνθρακες που διασπώνται μέσα στο αίμα σε γλυκόζη και ανεβάζουν τη γλυκόζη του αίματος. Η πρωτεΐνη δεν θα το κάνει σε αυτόν τον βαθμό. Άρα πρέπει έχουν κάποιες μονάδες υδατάνθρακων που πρέπει να καταναλώσουν καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Είναι εξατομητεκευμένο. Δηλαδή ο κάθε. Από το πρόβλημα εξαρτάται. Ναι, από το πρόβλημα, από το βάρος του, από την ηλικία του, από το ύψος του. Αν για παράδειγμα σε ένα γεύμα πρέπει να πάρει 15 γραμμάρια υδατάνθρακων, πρέπει να ξέρει τι είναι τα 15. Δηλαδή είναι μια φέτα ψωμί, μισό φλιτζάνι μακαρόνια, μισό φλιτζάνι νόσπρε. Δηλαδή πρέπει να το τα υπολογίσεις. Και υπάρχουν και υδατάνθρακες σε τρόφιμα που δεν μπορούν να υποψιαστούν ότι υπάρχουν. Έχουν. Εκεί τι γίνεται, δεν είναι παγίδες? Είναι παγίδες, πρέπει να εκπαιδευτούν σωστά. Πρέπει να ξέρουν πού υπάρχουν υδατάνθρακες. Είναι εύκολο για κάποιον που είναι ενήλικας. Για τα μικρά τα παιδιά, πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε αυτό? Εκπαιδεύονται πιο καλά τα παιδιά. Ναι. Ξέρουν, μαθαίνουν πολύ πιο εύκολα. Σίγουρα εκπαιδεύει το γονιό ή τον κηδεμόνα, τον υπεύθυνο, το σχολείο. Αλλά ότι πρέπει παιδιά, να αποφεύγει κάποια πράγματα. Ναι, αλλά τα παιδιά μαθαίνουν πολύ πιο εύκολα και είναι πιο ευσυνείδητα από τους ενήλικες. Ο νέας ενήλικας λέει: να το φάω, εμπειραστεί. Ναι. Το παιδάκι είναι όταν ξέρει ότι είναι όχι, είναι όχι. Και συνήθως έχουμε πιο καλά ποσοστά αποτελέσματα από ό,τι τους ενήλικες. Τώρα, η ζωή κάποιου διαβητικού, είτε θα πάει να ψωνίσει, είτε θα πάει σε μια βραδινή του έξοδο, είτε, δηλαδή, πώς μπορεί να το διαχειριστεί? Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν πρέπει να κάνει, ακόμη και τις ετικέτες στα τρόφιμα, πρέπει να τις διαβάζει. Πρέπει να διαβάζει τις ετικέτες τροφίμων, είναι χαμηλά σε ζάχαρη, με καθόλου ζάχαρη. Τους υδατάνθρακες πρέπει να διαβάζει πάνω και επίσης και το λίπος. Δηλαδή λέμε ότι δεν επηρεάζει το λίπος στη γλυκόζη, αλλά επειδή συνήθως μπορεί να ψουν καρδιοπάθειες μετά, πρέπει να το προσέχουν και αυτό. Ναι. Και συνήθως διαβητικά προϊόντα είναι ψηλά σε λίπος και κορεσμένο λίπος, οπότε πρέπει να το προσέχουμε και αυτό. Προηγουμένως στην αρχή είπες ότι πρέπει και το κοινωνικό περιβάλλον να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους. Ένα είναι το κομμάτι της διάγνωσης ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και η ψυχολογία παίζει ρόλο στο πρόβλημά τους? Μεγάλο, ναι, διότι μπορεί να πάθουν κατάθλιψη, να νιώθουν ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό ή δεν μπορώ να φάω αυτό για την υπόλοιπη μου ζωή, γιατί είναι κάτι που δεν φεύγει. Ναι. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή το κάθε άτομο πρέπει να ακολουθά μια σωστή διατροφή και είναι βάση της διαβητικών ανταλλαγών. Δηλαδή, το ότι μια φέτα ψωμί με τι αντιστοιχεί ή ένα φρούτο με τι αντιστοιχεί τα ισοζύγια. Οπότε πρέπει να ξέρουν και τα άτομα που είναι στο ίδιο περιβάλλον
να μην τους βάλω στους πειρασμούς, αναλογίες, μπορεί να μαγειρεύουν και υγιεινά. Θα προτιμούν προϊόντα ολικής αλέσεως που είναι χαμηλού γλυκαιμικού δείχτη, το οποίο δεν ανεβάζει τόσο τη γλυκόζη. Θέλουμε τις φυτικές ίνες. Θέλουμε, ναι, γιατί έτσι δεν αφήνει να απορροφηθεί γρήγορα η γλυκόζη στο αίμα. Και έτσι είναι πιο χαμηλά τα ποσοστά γλυκόζη. Τώρα, τα cupcakes που έκαμε τη μύρια μου. Και τα μπισκότα βοτήρου, πώς μπορούμε να τα φτιάξουμε? Έτσι μπορούμε να τα φτιάξουμε στέβια. Τη ζάχαρη, ναι. Στέβια. Μπορούμε να φάμε μικρή ποσότητα. Δηλαδή, αν τα υπολογίσουμε στους υδατάνθρακες που δικαιούνται την ημέρα, μπορούν να φάνε μικρή ποσότητα και όχι καθημερινά. Δηλαδή, όταν έχουν κάτι. Ας πούμε, μια γενέθλια, γιορτή, τώρα που είναι γιορτές, να φάνε σε μικρή ποσότητα. Μάλιστα. Άρα, είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν φεύγει. Πρέπει να ζούμε μαζί του αυτοί που το έχουν. Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να το προλάβουμε, ή η κληρονομικότητα παίζει μεγάλο ρόλο? Σίγουρα ότι υπάρχει κληρονομικότητα, ναι, η αύξηση ηλικίας που επηρεάζει πάλι, που δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, αλλά μπορούμε να προσέχουμε τη διατροφή μας, άσκηση, σωστό σωματικό βάρος, διότι υπάρχει σαρκή, αυξάνει τις πιθανότητες. Το κάπνισμα πάλι αυξάνει τις πιθανότητες. Οπότε, όταν προσέχουμε όλα αυτά, μπορεί λόγω κληρονομικότητας να μην το αποφύγουμε, αλλά σίγουρα να έχουμε καλύτερη ρύθμιση και να το πάρουμε σε μεγαλύτερη ηλικία. Δηλαδή, αν κάποιος θα πάθαινε διαβήτη στα 60 του, μπορεί λόγω κακής διατροφής παχυσαρκής να πάθει στα 40 του. Μάλιστα. Οπότε, άρα, προσέχουμε. Και εμείς, αν έχουμε κάποιον από το περιβάλλον μας, να μην πούμε, εντάξει, δικό του το πρόβλημα. Ναι, πρέπει να προσέχουμε και εμείς. Ούτε σε πειρασμούς. Προσέχουμε και για τον ίδιο, να το στηρίζουμε, του δίνουμε σωστές επιλογές. Μπορεί κάποτε να θέλουν και παρότρινση να ζητήσουν βοήθεια ειδικού. Ναι, σωστό και αυτό. Ναι, πρέπει να τους έχουμε. Νομίζω ότι η στήριξη που χρειάζονται περισσότερο, Νικολέτα μου, είναι η ψυχολογική. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν φεύγει. Άρα καλύτερα είναι να το κάνεις δικό σου, να το διαχειρίζονται πιο σωστά. Και πρέπει επίσης να πηγαίνουν να κάνουν και τα τεστ. Δηλαδή δεν πρέπει να αποφεύγουν τον γιατρό, πολύ βαριούνται. Δηλαδή, δύο-τρεις φορές βαριούνται να στον γιατρό. Πρέπει να πας σε ποδολόγο για τα άκρα τους, διότι επηρεάζονται, σε οφθαλμίατρο. Δηλαδή πρέπει να είναι όλη η ομάδα. Δεν διαλέγω απλά πάω στον παθολόγο, είμαι εντάξει, κάνω την ανάλυση μου και είμαι εντάξει. Και μιλώ με την κλινική διατολόγο μου και μου βγάζει μια διατροφή. Ακριβώς, μια διατροφή και τα υπόλοιπα 10 χρόνια που κάνω αυτήν. Να κάνουν μετρήσεις ζαχάρου, είναι πολύ σημαντικό. Να έχουν μηχανάκι στο σπίτι, να κάνουν για υπογλυκαιμία πάλι, γιατί λέμε όλα για την υπεργλυκαιμία. Και υπογλυκαιμία είναι ακόμα πιο επικίνδυνη. Τώρα που το είπες, συνήθως εμείς ξέρουμε ότι άμα πάθει κάποιος υπογλυκαιμία, θέλει να φάει κάτι γλυκό. Είναι σωστό αυτό? Σωστά. Πρέπει να δώσουμε κάτι σε γλυκό, 15 γραμμάρια υδατάνθρακα ανά 15 λεπτά. Μέχρι να ανεβεί στα κανονικά επίπεδα, που είναι για το διαβητικό πάνω από 70. Κάτω από 70 είναι υπογλυκαιμία, γύρω στα 60. Μάλιστα. Μπορούμε να το δώσουμε, υπάρχουν ταμπλέτες γλυκόζης που μπορούμε να δώσουμε. Μπορούμε να δώσουμε ένα κουταλάκι μέλι, ζάχαρη, αναψυχτικό, κάτι γλυκό για να βγει πάνω η γλυκόζη. Ναι. Μάλιστα. Το λοιπόν, Μύρια, εγώ δόξα τω Θεώ, έχω. Φυσικά είμαι μικρή σε ηλικία. Έχω ακόμα. Αν και έχω και ο παπάς μου ίσον και ο παππούς μου. Άρα πρέπει να προσέχει. Κάμνω την ειδικότητα. Ναι, κάμνω όμως τις εξετάσεις μου. Μπράβο, και το βάρος σου το διατηρείς. Ναι, προσπαθώ. Με τον τα μπισκότα που να φάω σήμερα, δεν ξέρω αν θα το διατηρήσω. Αύριο νομίζω θα πρέπει να φέρεις σε μια εκπομπή να σου μαγειρέψουν όσπρια ή. Παναγία, έπαιζα μου οι κόλλες. Σημαίνει ότι. Με το ξαναπιστούν. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεφουρνίσουμε κιόλας. Ναι, άτε, ναι. Αλήθεια, ναι. Το λοιπόν. Ναι. Νομίζω είναι έτοιμα τα cupcakes μας. Έλα, να σου πω, να σου τα βγάλω εγώ. Ωραία, ναι. Τέλει. Να με σε κάψω. Ευχαριστώ. Εγώ ξεκίνησα μια διαδικασία εδώ λίγο με τα μπισκότσια για να μας μείνει περισσότερος χρόνος λίγο για το στόλισμα. Το λοιπόν, η ζύμη μας. Ουπς. Και για. Ναι. Εντάξει, εύχομαι την πεθερά μου, αλλά μην το παρακάμουμε. Μην το παρακάμουμε, να διακόσουμε και όσο εύκολα θα το αποδείξουμε. Το λοιπόν. Εσύ έφτιαξες το μείγμα. Ναι. Τα μπισκότσα τώρα, για να είναι. Λέω εδώ για να φαίνεται. Ναι. Είναι ένα μείγμα το οποίο να μην κολλά πάνω στα χέρια μας. Τούτε ένα πολύ, έτσι ένα μαλακό, ωραίο μείγμα, το οποίο χρειαζόμαστε λίγο αλεύρι, για να μπορούμε να το ανοίξουμε.
βάλουμε κάτω πάνω στο πάγκο μας και βάζουμε και λίγο πάνω για να μην μας κολλήσει πάνω στον πλάστη. Οπότε ανοίγουμε έναν έτσι περίπου μισό εκατοστόν το ύψος του, το πάχος του μπισκότου. Και απλά για να δείξω ότι μπορούμε να κάνουμε και διάφορες επιλογές, έφερα τσοκερούλα, φλιτσανάκι. Λίγο πιο... ιερωτού μου τι είναι, ναι. Λίγο πιο χειμωνιάτικο σκηνικό τέλος πάντων, να πιούμε το τσάι μας, να πιούμε το αυτό. Και υπάρχουν τετράγωνα, υπάρχουν στρογγυλά, διάφορα τα οποία κόβουμε τα και βάλουμε τα μέσα στο ταψί μας για να ψηθούν. Πόση ώρα θα τα ψήσουμε? Τούτα χρειαζόμαστε γύρω στο μισή ώρα, 25 με 30 λεπτά για να ψηθούν. Για να γίνουν ωραία έτσι τραγανά τα μπισκοτσάκια μας, γιατί τα κέικ μας εμάς θέλουμε τα λίγο πιο μαλακά, λίγο πιο αφράτα. Εντάξει. Οπότε το ταψί μας είναι έτοιμο, γεμάτο με μπισκοτσάκια. Μα να το ψήσουμε. Μα τι όμορφα που είναι, δείξετε τα, κοιτάξτε τα, οι τσαγέρες είναι όλα τα λεφτά. Αν τις γεμώσουμε θέμα με τσάι. Φαντάζομαι. Το λοιπόν, μπαίνουν στο φούρνο. Μπαίνουν στο φούρνο. Από. Πάμε τώρα στο ωραίο μέρος. Στο ωραίο κομμάτι τη υπόθεσης. Το δικό σου. Έλα, ναι. Ποδά που είναι καθαρός ο ναι, πάγκος. Ναι, ναι. Το λοιπόν. Και μου λέεις. Εδώ χρειάζομαι το νησαστό μου. Αυτό. Ναι. Εδώ. Ναι. Το οποίο... Τη ζαχαρόπαστα με το νησαστό που την ανοίγουμε. Ναι. Παλιά ανοίγα την με τη ζάχαρη την άχνη, αλλά στην πορεία ανακάλυψα ότι αφήνει πολλά άσπρα σημάδια πάνω στη ζαχαρόπαστα. Ενώ το νησαστό είναι πιο λίγα. Εντάξει, πάλι μπορεί να το αφαιρώ, δεν τούτα. Ναι, βέβαια. Τι είναι ό,τι και να είναι. Λοιπόν. Θέλουμε να κάνουμε τη βουτυρόκρεμα, αν έχουμε χρόνο να την κάνουμε ή να το στολίσουμε με ζαχαρόπαστα. Να την κάνουμε. Να την κάνουμε. Ο παραγωγός μου είπε να την κάνουμε. Αλλά όπως θέλει να κάνει, δεν ξέρω πότε είναι το Αγίου Μενελάου. Ωραία, να χτυπήσουμε την βουτυρόκρεμα. Νομίζω πέρασε η γιορτή του. Πώς πάει πάνω. Κοίταξε, να το βρούμε. Μπράβο. Είπαμε το βίντεο ότι... Λοιπόν, βάζουμε πρώτα το βούτυρο, ο οποίος ο βούτυρος μας είναι 150 γραμμάρια. Και ο βούτυρος που βάλεις είναι... Α, ο βούτυρος που είναι, βάλω μέσα είναι ανάλατος και πάλι σε θερμοκρασία δωματίου. Όχι μαργαρίνη, όχι κίτρινη μαργαρίνη. Πώς ανάλατο. Θα βρούμε στην αγορά, άσπρο, τι... Ανάλατος, ο ανάλατος ο βούτυρος άσπρος. Α, εντάξει. Φυτικός, κοινό. Ναι. Ναι. Θέλεις να μου εξηγήσεις πώς κάνουμε. Κοίταξε. Α. Ξέρω, yes. Λοιπόν, θα χτυπήσουμε λίγο τον βούτυρο μας για να... και μετά να προσθέσουμε ζάχαρη άχνη. Τα μπισκοτσάκια μας τα ψημένα τα έτοιμα. Θα τους βάλουμε... Έλα, ας το καθαρίσω. Ναι. Τελικά είσαι πολύ καλός βοηθός. Πες μου. Τελικά είσαι πολύ καλός βοηθός. Είμαι, μα νόμισε. Λοιπόν, έφερα μαρμελάδα χρυσόμηλων εγώ. Μου αρέσει, μπορεί να βάλεις τζέλι, άοσμον, άχρωμον, χωρίς γεύση κτλ. Ναι. Αλλά εμένα μου αρέσει να έχει γεύση που κάτω από τη ζαχαρόπαστα, γιατί η ζαχαρόπαστα δεν έχει γεύση. Οπότε βάλω λίγη μαρμελάδα χρυσόμηλο. Για να μας κολλήσει η ζαχαρόπαστα πάνω. Α, μάλιστα. Εντάξει, αλλά αλλιώς δεν θα μας κολλήσει. Αλλιώς δεν κολλά. Πρέπει να βάλεις ή τζέλι κρύων σαχαροπλαστικής. Όχι, προτιμούμε να βάλουμε... Ναι. Τώρα έχουμε σπίτι μαρμελάδα φράουλας, βάλουμε φράουλας. Δεν είναι κάτι που είναι συγκεκριμένο είδος φράουλας που βάζουμε. Λοιπόν. Θέλεις να κάνω κάτι, δάμε, διότι είναι να... πολύ στο θορύβος σου. Ναι. Να. Λοιπόν, να το ανοίξουμε, να το ξύσουμε λίγο για να χτυπηθεί και το υπόλοιπο. Για να είναι σωστό το αποτέλεσμα μας όταν βγει, κατάλαβες. Βεβαίως θα καταλάβεις. Αυτό το πράγμα το ειδικό είναι ότι πρέπει. Λοιπόν. Ξαναβάζουμε τα άλλα 2-3 λεπτάκια. Κατάλαβες γιατί οι συνταγές μου ήταν όλες χωρίς μίξερ. Λέω αν ξεκινήσουμε τα μίξερ. Έλα. Μπράβο. Α, ξεκινώ το. Ναι, ναι. Άλλο κανένα δύο λεπτά έτσι μέσα στο... Λοιπόν, την ζαχαρόπαστα να ανοίγουμε τη μένη σωστό, το corn flour.
έναν έτσι πολλά πιο λεπτό μείγμα. Να σε ρωτήσω, Μυρία μου, όταν να πιάσουμε τη ζαχαρόπαστα, πιάνουμε τη και είναι σε μια πολλά σκληρή φάση. Πώς θα το δουλέψουμε? Όσον ώρα να μιλούσατε, είχατε σε ετοιμάσει για να είμαι ειλικρινής. Εντάξει, οι ζαχαρόπαστες που χρησιμοποιώ είναι αρκετά μαλακές από μόνες τους, ναι, αλλά θέλουν πριν να ανοίξει να δουλευτούν. Να δουλευτεί. Και ειδικά στην περίπτωση της τούρτας που έχουμε πιο μεγάλη επιφάνεια. Μυρία μου. Ναι. Εν το δύσκολο κομμάτι. Ναι. Άρα επιλέγουμε το χρώμα της ζαχαρόπαστας, ναι, που θα φτιάξουμε. Ό,τι θέλουμε. Τα μπισκότσα μου ταιριάζει το μεγάλο μου το κοπίδι. Και κόβω τα... Αφού λυπάσαι να τα φάεις μετά. Αυτά τα είδη, να το προσθέσουμε τη ζάχαρη εδώ. Το σταματήσουμε. Για να μην πεταχτεί μέσα στα μούτρα μας. Να κάνουμε εφέ. Το ξέρεις το. Όχι. Χρήστο μου κάνει εφέ. Προτιμούμε να μην κάνουμε εφέ. Σε καλά δεν μου κάνει εφέ. Δεν είμαι πολύ εξοικειωμένη με την... Με το εφέ. Με τα εφέ. Στην τηλεόραση κιόλας. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Σιγά σιγά να το ξεκινήσεις για να μην πεταχτεί το εφέ. Ένα, δύο, τρία. Ναι, καλά, εντάξει. Το λοιπόν. Θα το δυναμώσω σιγά σιγά. Κανονικά τούτο το μείγμα πρέπει να είναι πάρα πολλά δυνατή η ένταση του μίξερ μας για να αφρατέψει και ο βούτυρός μας κτλ. Αλλά μια χαρά είμαστε. Το λοιπόν, που θέμα διακόσμησης, εγώ σκέφτηκα να φέρω έτσι λίγο πιο χειμωνιάτικα χρώματα για να ταιριάζουν λίγο με την εποχή. Έχω και καφέ νομίζω, δηλαδή. Θέλει πολύ. Να σου πω τι να κάνω. Θες. Θα το βάλω. Ναι, και να το ανακατέψεις λίγο. Ναι. Ναι. Γιατί χρειάζεται λίγο παραπάνω ο βούτυρος να δουλευτεί. Θα το βάλω εδώ με και δεν θα μιλά κανένα. Μόνο εγώ ένα. Εντάξει, λοιπόν. Πες μου για τα χρώματα έφερες. Για τα χρώματα έφερα λίγο πιο χειμωνιάτικα. Ναι. Οπότε να μην τα κάνουμε ανοιξάτικα, καλοκαιρινά. Εντάξει, στο κλίμα των ημερών. Και γι' αυτό έφερα και διάφορα έτσι πράγματα τα οποία μπορούμε να στολίσουμε. Άρα, αν έχουμε γιορτή, ναι, ή αν έχουμε γενέθλια, τα μωρά μας τώρα, μπορούμε να φτιάξουμε τα μπισκότια βουτύρου, να τα διακοσμήσουμε όπως θέλουμε, να τα βάλουμε μέσα σε ένα σακουλάκι και να τα κεράσουν στο σχολείο. Ναι, καλό. Σωστά. Βεβαίως. Για να εμείς έχουμε στο σπίτι τραπέζι. Και θέλουμε, παιδί μου, να έχουμε έναν έτσι τύπου μικρό candy table, έτσι περιποιημένο, όμορφο εκεί. Τούτο με τα γλυκά που κάνουμε και τρώμε συνέχεια, ρε Μυρία μου, όμως. Εγώ είπα σου το και πριν ότι μεγάλωσα μέσα στο ζαχαροπλαστείο και είμαι εξαρτημένη από τη ζάχαρη. Δεν ξέρω πώς ζει ο κόσμος χωρίς ζάχαρη. Δεν νομίζω να ζει. Κανένας χωρίς τη ζάχαρη. Μεν το αλλά μια τσέπη μου το θέλω λίγο έτσι να μου πεις τη σχέση σου με τη ζαχαροπλαστική. Πώς ξεκίνησε. Πώς ξεκίνησε. Το λοιπόν. Ο μπαμπάς μου είναι ζαχαροπλάστης. Ναι. Οπότε ήταν φυσικό επακόλουθο να ακολουθήσω και εγώ. Αν και στην αρχή προσπάθησα λίγο να το αποφύγω, γιατί λίγο πιο απαιτητική δουλειά, πολλές οι ώρες, Χριστούγεννα, Πάσχα, πολύ δύσκολο για μια οικογένεια, αλλά δεν τα κατάφερα. Τι δεν τα κατάφερες να φύγεις, που τι... Ναι. Ασχολήθηκα λίγο με λογιστικά και λίγο με αυτά. Εντάξει, κανονικά να το δείξουμε μετά. Κανονικά πρέπει να δουλευτεί λίγο πιο έντονα το βούτυρο και λίγο πιο έντονα η σοκολάτα. Αλλά μπορούμε να κάνουμε έτσι ένα δείγματάκι για να το δούμε τώρα. Άρα θέλεις να το βγάλω. Ναι. Κράτησα εδώ ένα σακούλι γιατί ο ζαχαροπλάστης ξέχασε να φέρει κορνέ μαζί του. Και θα το βάλουμε εδώ. Και έτσι θα δείξω και έναν τρόπο πρακτικό. Πάμε να μας πέσει τώρα. Δεν μας πέφτει. Ένα ψαλίδι να έχουμε. Καλό. Με κουζίνα μας να μην έχει ψαλίδι. Είπες εγώ. Να φέρουμε και τα cupcakes που πίσω. Τώρα, μην το βρω το ψαλίδι, για να γελάσουμε τώρα.
Α, έφερε και τα φύλλα σου. Ναι, τώρα μετά να δούμε για τη ζάχαρη, για την... Εντάξει. Το λοιπόν, έφερα τα φύλλα μου, γιατί είπα ότι είναι έναν ωραίο χειμωνιάτικο σκηνικό εδώ. Πιέζεις το λίγο για να φιένουν και λίγο τα σχεδιάκια από πάνω. Ναι. Και φαίνονται ωραία, τρελά, χειμωνιάτικα. Κανονικά κάνεις το έτσι και πιάνεις το, μεταφέρεις το εδώ. Για να μην τα κάνω λίγο πιο πρακτικά όπως τα κάνω στο εργαστήριο γρήγορα. Ναι, σωστό. Άρα πρέπει να έχεις, δηλαδή κάποιος που αγαπά την ζαχαροτεχνική, πρέπει να έχεις σπίτι του τούτα τα σχέδια, να το δουλεύει λίγο. Ναι, απλά να σου πω ότι κάποιος ο οποίος θα ασχοληθεί επαγγελματικά με το πράγμα, επειδή στοιχίζουν τούτα όλα τα πραγματούθηκια, ναι, θα μπορούσε να, πω, να πιάσει με το, γι' αυτό είναι πια σαν άμψα μαχαίρι, να κόψει έναν σε σχήμα φύλλου, έτσι, και να το χαράξει και λίγο όπως χαράζουμε, ναι, όπως έχει λίγο το σχήμα του φύλλου. Και ενώ ότι κάποιος που να το κάνει μια φορά είναι και παγοράσει και τα εργαλεία για να κάνει ένα φύλλο. Και έκαμε το φύλλο της. Οπότε θεωρώ ότι μπορεί να βρει κάποιους πρακτικούς τρόπους για να μην, να μην αγοράσει πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, να φέρουμε και τα cupcakes μας. Έλα να δούμε τι να κάνουμε. Τα οποία τούτα τα είχα ετοιμάσει που πριν. Τα cupcakes, να τα τι θα βάλεις, θα τα... Το λοιπόν, μια επιλογή είναι να βάλουμε ζαχαρόπαστα. Και ένα σετ μαζί με τα... Α, και να μπει πάνω. Και να μπει πάνω και να βάλουμε και έναν φύλλο. Αφού είπαμε να το κάνουμε έτσι θεματικό. Να μπει και το φύλλο μας πάνω και γίνεται... Μάλιστα. Χαρά. Απλά έφερα, ετοίμασαμε τη βουτυρόκρεμα, η οποία κανονικά πρέπει να λίγο, λίγο πιο... Να σου πω. Πιο απαλό. Α, δείξε μου. Με τη βουτυρόκρεμα. Ναι, και το οποίο έπρεπε να θυμηθώ να φέρω κορνέ για να μπει. Καλά, αλλά... εμείς δεν έχουμε κορνέ σπίτι μας. Ναι, οπότε το σακούλι, ένα σακούλι νάιλο, κάνει τη δουλειά. Και έχω φέρει διάφορα πραγματούθηκε εδώ με, τα οποία μπορούμε να τα διακοσμήσουμε. Μπορούμε να βάλουμε... Τόντες μπαλίτσες. Στο παγωτό μου έγινε. Ναι. Μπορεί, άμα θέλεις, τούτο είναι σκόνη, η οποία μπορεί να το βάλεις λίγο... Να σου πω κάτι. Λίγο έτσι πάνω. Θέλω να μου δείξεις ακόμα ένα. Ναι. Εντάξει. Ένα. Α, έβαλε... Χρυσό σκόνη. Κάτι σκέφτηκα τώρα. Πες το. Όχι, θα το πω. Α. Να πάμε διάλειμμα, να καθαρίσουμε τον πάγκο, και όπου να έρθουμε πίσω, να τα τελειώσουμε, Τζίνα, να τα... Ωραία. Αλλά τέλεια. Να μου μάθεις λίγα μυστικά. Εντάξει, okay. Ναι, ναι, ναι. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Μα τι όμορφα που φαίνονται, Μυρία μου. Όντως. Αλλά εγώ έβαλα τα γάντια μου και ξήγα μου λίγο να που κάνω και είναι τα pops που είπαμε. Ναι. Το, λοιπόν, αναμίξαμε τα, το κέικ σοκολάτα, σε βάλαμε σοκολάτα μέσα, μαρμελάδα κτλ. Και ακόμα με τα τρουφάκια μας. Τα οποία, τα οποία βάλουμε και καλαμάκι, είναι έτσι λίγο πιο διακοσμητικό. Και θα τα βάλουμε στο θάλαμο. Πρέπει να μπω στο θάλαμο να κάνει καλά το υλικό. Για να μπορούμε να τα βάλουμε στη σοκολάτα. Αλλά έφερα έτοιμα, έχουμε έτοιμα, τα οποία βάλουμε τα σε σοκολάτα που την βάλαμε και ζεστάθηκε σε μπεν μαρί, το οποίο είναι το κατσαρολάκι που κάτω με νερό, το οποίο να μην αγγίζει ο πάτος της κούπας μας μέσα, γιατί θα μας κούρσει τη σοκολάτα. Μπεν μαρί. Μάλιστα. Ναι. Και τα βάλουμε. Τώρα πάνω στα τρουφάκια, το τι είναι να βάλει ο καθένας, θα μπορούσαμε να βάλουμε και φύλλα, να σέτουμε τα άλλα μας τα πράγματα κτλ. Αλλά κάνουμε τα έτσι λίγο πιο απλά. Είμαστε στο τέλος κιόλας της εκπομπής, οπότε βάζουμε διάφορα sprinkles. Έλα να σου πω, δεν μπορώ να δοκιμάσω τώρα. Κάμα κι εγώ ένα από το ταούλα. Α, μπράβο. Εγώ. Δοκίμαστο. Τσίνο, εν είμαι, εγώ είμαι μια χαρά στην υγεία μου προς το παρόν. Προσέχω, ένα φάω έναν, ένα. Το λοιπόν, είναι τούτο μια χαρά. Με έφτιαξα το εγώ. Και επειδή είσαι ένα τέλεια, κάλυψε την ημίρια, τούτο να το πάρω στον αδερφό μου Μάριο. Ξέρει Τζίνο γιατί, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Είναι η γιορτή του την άλλη εβδομάδα, και επειδή έχω το καμοδόρο. Ένα κάπκε και νοκέ, είναι περάσκετο. Το λοιπόν. Το λοιπόν. Τελειώσαμε και τα τρουφάκια μας. Να δοκιμάσω. Δοκίμαστε. Α! Ναι. Καλό. Και τα τρουφάκια είναι πάρα πολύ ωραία. Χρύσο μου εθίκο. Γαλάτια μου εν τεσπέζιο.
Κοίτα. Ένα μπισκότο ωραίο. Ωραία εμφάνιση. Ναι, ωραία εμφάνιση. Και όμως πολύ ασπρή γιατί η μαρμελάδα. Ναι. Αφήνεις ωραία γεύση, ναι. Ναι. Να μένει τέλεια τον μπισκότο. Και τη ζαχαρόπαστα μας. Είναι όσοι χρειάζεται, γιατί έχει μερικού που το κάνουν έτσι πολλά. Ακόμα να σου πω κάτι, επειδή στο μαγαζίν έχω μηχανή και ανοίγω το, λίγο πιο λεπτό. Πιο λεπτό. Ναι, θέλει ακόμα λίγο πιο λεπτό. Δοκίμασε και το cupcake. Α, Παναία μου. Θες να το κόψω το cupcake. Καλό. Τούν τα lollipops που έφερες όμως, εμπαγωμένα, δεν μπορώ να δοκιμάσω. Μα για να τα βουτήσουμε στη σοκολάτα, ναι, έπρεπε να εμπαγωμένα. Μα έπρεπε να το αφήσεις του το. Είπα να σε προσέχω. Έπρεπε, sorry. Όχι, καλά έκαμες. Να φάεις το κέικ, να φάεις τη ζάχαρη, μπορώ, για να μου πεις αν είναι ωραίο το κέικ μας. Πολλά ωραία η ζύμη του, είναι πολλά φρούια. Και πολλά στεγνή, ωραίο κέικ. Ναι. Το βάλε και chocolate chips, ναι. Αν θέλετε, βάλε. Ναι. Το λοιπόν, ευχαριστούμε. Οπότε απλά χρειαζόμαστε λίγη φαντασία. Φαντασία και ώρα όμως. Ναι. Ναι. Κοίταξε, για εκείνους που έχουν ώρα δεν έχει πρόβλημα. Είμαστε εμείς. Λοιπόν, Μίρια, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Να κοντέψουν τα Χριστούγεννα. Νομίζω εσύ που στολίζεις του τα ουλέτα και τα πολύ ευχαρίστως εδώ θα είμαι. Τις βασιλόπιτσες. Καλό. Πολύ ευχαρίστως. Εδώ θα είμαι. Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς να ευχηθούμε σε όλους εσάς καλό Σαββατοκυριακό. Θα είμαστε εδώ τη Δευτέρα στις 3:30 μαζί με τη Χρύσο τηλέφωνο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.